Έχασε τη δίκη ο μακελάρης της Ουτόγιο Άντερς Μπρέιβικ, στην οποία υποστήριζε ότι αντιμετωπίζεται απάνθρωπα από το σοφρονιστικό σύστημα της Νορβηγίας. Ο Μπρέιβικ ισχυριζόταν ότι έχοντας τεθεί σε απομόνωση για 12 ολόκληρα χρόνια από τις νορβηγικές αρχές, παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά του και το έχουν προκαλέσει αυτοκτονικές τάσεις, βρίσκεται υπό αντικαταθλιπτική αγωγή χαπιών και προκαλούνται ξεσπάσματα άγχους. Ο Μπρέιβικ δολοφόνησε 77 στελέχη της νεολαίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος το 2011 και το δικαστήριο υποστήριξε ότι με δεδομένο το ιστορικό του και την επικινδυνότητά του, συνιστά ακόμη απειλή για ανεξέλεγκτη βία.